Πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά, και θα έρθουμε να πούμε για την έρευνα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα. Εσείς να είστε καλά, εύχομαι κάθε καλό με υγεία. Αμήν. Λοιπόν, κύριε Κορκίδη, λέμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην αγορά. Παρακολουθώ πάντα τις δηλώσεις σας. Είστε ένας άνθρωπος που τα λόγια σας τα προσέχετε. Που έχετε, είστε φύση αισιόδοξος, και αυτό και εγώ, επειδή είμαι και εγώ έτσι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Όμως αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν θέλουμε τα πάντα να τα δαιμονοποιούμε ή να λέμε ότι δεν γίνονται μόνο λάθος πράγματα. Όχι. Τα μέτρα στήριξης είναι σημαντικά, χρειάζονται, αλλά ίσως δεν αρκούν. Και επειδή νομίζω ότι είπατε ότι η μείωση του τζίρου στο λιανεμπόριο τις γιορτές είναι πάνω από 60%. Ναι, είναι πάνω από 60%. Μπορεί να φτάνει και το 70% σε ορισμένες επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρότερες. Τα 3,5 δισεκατομμύρια του περσινού χριστουγεννιάτικου τζίρου δεν θα ξεπεράσουν το 1,5 δις. Αυτό τα λέει από μόνο του. Πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις με το Click Away κάνουν από το 5 ως 20% του περσινού ημερήσιου τζίρου τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και το ίδιο αναμένεται και πριν την Πρωτοχρονιά. Από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση δύσκολη, όπως λέτε, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με μια αισιοδοξία, γιατί πάντα υπάρχει επόμενη μέρα και μας περιμένει. Πρέπει να φτάσουμε εκεί γεροί και δυνατοί. Έχουμε υποστεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δείξει αντοχές, αλλά και η αντοχή έχει τα όρια της. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε άστα με το χατζησαλάτα εδώ. Μου λύσατε λοιπόν την έρευνα, που είναι πραγματικά. Τι να πω τώρα, τα ευρήματά της είναι σχετικά. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, μου είπες, ναι, ότι θα βάλει λουκέτο. Και είναι δημοσιευμένη η έρευνα αυτή, ναι, στο διαδίκτυο δηλαδή. Ακριβώς. Μία στις τέσσερις αναμένεται να βάλει λουκέτο. Ναι, ναι. Και έχουμε το 41,7% των επιχειρήσεων της εστίασης θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να κινήσουν πάλι και να ανοίξουν. Συμφωνεί ο κ. Κορκίδης, ναι, και κουνάει το κεφάλι του. 34% των επιχειρήσεων στο εμπόριο. Και έχουμε και το 86% των επιχειρήσεων έχουν υποστεί πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Πάντως, κύριε Κορκίδη, και θα μας σχολιάσετε αυτή την έρευνα. Θέλω το σχολείο σας και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Γιατί θα χαθούν θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο ότι κλείνει. Δηλαδή, κλείνει ένα μικρό σας λέω, μια οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά κάποιοι απασχολούνται. Κάποιοι χάνουν εισόδημα. Μιλάμε για μια γενιά ανέργων. Ή έχω άδικο? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, και ο Γιάννης Βατσαλάτας αυτά τα οποία επισημαίνει. Και εσείς, κυρία Κάντζου, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι είχαμε ένα καμπανάκι από τις 206.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν στο πρώτο lockdown, ότι ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ανεβάσουν ρολά ή τους επόμενους μήνες να τα κατεβάσουν οριστικά. Αυτό σημαίνει μία στις τρεις επιχειρήσεις ή μία στις τέσσερις του εμπορίου. Σημαίνει περίπου 70 με 80.000 επιχειρήσεις, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, οι απώλειες θέσεων εργασίας θα είναι 180.000. Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι τεράστιο το νούμερο. Θα σας πω ότι οι απώλειες του τζίρου συνολικά για το 2020 όλων των δραστηριοτήτων, όχι μόνο του εμπορίου ή της εστίασης του τουρισμού, αλλά συνολικά φτάνουν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπατε πολύ σωστά, τα μέτρα υπολείπονται κατά πολύ. Είναι 31,4 δις μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορούν τα μέτρα εκ των πραγμάτων να φτάσουν αυτό το υπέρογκο ποσό το οποίο χάθηκε από το τζίρο και αναλογικά και από το ΑΕΠ της χώρας μας, πρέπει να μειώσουμε εμείς τις απώλειες και να προσεγγίσουμε τα μέτρα στήριξης. Αλλά τα μέτρα στήριξης πρέπει να επεκταθούν και να διευρυνθούν πέραν του τετραμήνου του 2021. Για να μπορέσουν να στηρίξουν πραγματικά τις επιχειρήσεις και να αποφύγουμε τότε, γιατί τότε είναι η επικίνδυνη εποχή, μια έκρηξη λουκέτων και ανεργίας. Κύριε Κορκίδη, τι θα μπορούσε, ποια μέτρα θα ήταν αυτά που θα δίναν μια ανάσα, ένα φιλί ζωής σε επιχειρήσεις να μην κλείσουν, γιατί το ζητούμενο είναι να μην κλείσει μια επιχείρηση. Και λέω, θα είναι οι δύο κύκλοι της επιστρεπτέας που έρχονται, θα βοηθήσουν, χρειάζεται μια διαγραφή χρεών, χρειάζεται μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων. Τι ακριβώς θα γίνει? Αυτές είναι οι ευχές μας. Χαίρομαι που τις συμμερίζεστε. Φυσικά τις συμμερίζομαι, φυσικά το ξέρετε ότι συμμερίζομαι. Το ξέρω. Πάρα πολύ καλά, και εκτιμώ το πάντα ότι είσαστε πολύ καταρτισμένοι σε θέματα αγοράς και τα προσεγγίζετε με τον ίδιο τρόπο που τα προσεγγίζουμε και εμείς που τα ζούμε καθημερινά. Είναι σαν να τα ζείτε μαζί μας. Θα σας πω ότι από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής ενισχύθηκαν 145.000 επιχειρήσεις με 3,4 δις. Από τον τέταρτο κύκλο, αυτόν ο οποίος διαρκεί όλο το Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν 444.000 επιχειρήσεις και πήραν 2,1 δις. Μοιράστηκαν μάλλον 2,1 δις. Από αυτό το τέταρτο κύκλο το 50% είναι μη επιστρεπτέο. Εάν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και στους πρώτους κύκλους,
θα πρέπει το 50% να μην επιστραφεί. Αυτό είναι ένα κόστος, αν θέλετε, για τα δημόσια έσοδα, για δημοσιονομικό, 1,7 δις. Και αναζητείτε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό να ενταχθούν, να ενταχθούν αυτά τα χρήματα για να μην επιβαρύνουν το εξωτερικό μας χρέος. Γιατί έχουν κρατικές εγγύησεις οι επιτρεπτές προκαταβολές. Ναι, κύριε Κορκίδη, ναι. Κύριε Χατζηλάτα, κοίτα το ήθελα να πρόεδρε, πω. Ναι. Διαβάσαμε στο διαδίκτυο ότι το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται τι θα γίνει με την επιστρεπτή προκαταβολή 1, 2 και 3 προς το τέλος του 2021 πλέον. Δεν το σκέφτεται. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί τότε θα έχει οριστικοποιηθεί, αν θέλετε, το νέο ΕΣΠΑ και προφανώς αναζητείτε ένα εργαλείο μέσω του νέου ΕΣΠΑ 21-27 για να μπορέσει να εντάξει αυτές τις επιστρεπτές προκαταβολές και ποιος θα είναι ο μποναμάς από αυτές τις επιστρεπτές προκαταβολές τελικά. Όμως θα ήθελα να σταθώ και στο δεύτερο που είπε η κυρία Κάτζου και νομίζω ο Γιάννη Χατζηλάτα συμφωνείς, ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μορατόριο οφειλών και πληρωμών. Που σημαίνει, πρώτα απ' όλα είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι τράπεζες. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να μιλάμε στη γλώσσα τους, μήπως και γίνουμε κατανοητοί και τελικά γίνει αποδεκτό. Σωστά. Αυτό το μορατόριο συμπεριλαμβάνει ρύθμιση, κούρεμα και μακροχρόνια αποπληρωμή. Λέμε λοιπόν όλες οι υποχρεώσεις σε 120 δόσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους σε βάθος χρόνου, γιατί είναι αδύνατον να πληρωθούν βραχυπρόθεσμα τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι παγωμένες οφειλές εντός πανδημίας. 26 δις είναι τεράστιο ποσό. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων. Όχι, μην γίνεις μάντης κακών ειδήσεων, γιατί σε βλέπω σήμερα έχεις έρθει αγριεμένος. Όχι, είναι ειλικρινής, είναι ρεαλιστής ο Γιάννης. Ρεαλιστής, το κάνω λίγο χιούμορ, γιατί ξέρετε, γιορτινές μέρες, κύριε Κορκίδη, και μαυρίζουμε την ψυχή του κόσμου. Και ξέρετε, δεν το θέλω, δεν είναι και στην ιδιοσυγκρασία μου, αλλά πραγματικά, επειδή έχω μιλήσει, συγγνώμη Γιάννη, με εστιατόρες κτλ. Και έχω και φίλους που έχουν μικρές επιχειρήσεις. Είναι σε απόγνωση. Και δεν το λέω, προσέξτε, με καμία αντιπολιτευτική ή οτιδήποτε να κρίνω τα κυβερνητικά μέτρα. Λέω όμως ότι. Αν μπορούμε. Δεν έχει χρώμα και κόμμα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε. Με τη δικιά μας έτσι και εσείς να αναδεικνύουμε τα θέματα για να βελτιώνονται κάποιοι παράμετροι το μέτρο στήριξης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι, Γιάννη, έτσι, και σωστά. Σε διέκοψα, συγγνώμη. Όχι, γελί μόνο, δεν ξέρω, συζήτηση κάνουμε. Είναι ενισχυτικό το φαινόμενο ότι προσπάθησε η κυβέρνηση μέσω των ΟΤΑ να κάνει 120 δόσεις. Εξαγγέλθηκαν οι 120 δόσεις στην ουσία. Κάπου ο κόσμος είπε ότι ξεκινάμε να μπούμε στη διαδικασία να ρυθμίσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με κούρεμα των προσαυξήσεων σε πάρα πολύ γενναίο. Σε εφάπαξ καταβολή ήταν στο 100%. Θεσμοί το μπλόκαραν. Ναι, και πλέον 120 γίνανε 100 και γίνανε μόνο για το κορονοχρέη για τους πληττόμενους. Δεν θέλω και να όχι, πω ότι. Και όχι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αχρέαστη την τοπική αυτοδιοίκηση. Σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν αυτό μας κάνει να είμαστε λίγο φιδωλοί στα όνειρα όσον αφορά το θέμα των ρυθμίσεων. Και επειδή το σημαντικότερο για μένα και γοργονιαίος λίθος είναι η κατανάλωση στην ουσία. Γιατί οτιδήποτε γίνει και ό,τι ρυθμίσει και να είναι, πρέπει να υπάρχει κατανάλωση, να υπάρχουν χρήματα στην επιχείρηση. Αν δεν αυξηθεί η κατανάλωση, τέλος. Το ανησυχητικό νούμερο που είπε ο προηγούμενος, οι 180.000 άνεργοι, αυτοί πολλαπλασιαστικά με τις οικογένειές τους θα είναι. Τουλάχιστον διπλάσει 360.000 καταναλωτές που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν καταναλωτές στην διπλανή επιχείρηση. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ναι, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ανεργίας. Πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας οπωσδήποτε, να στηριχθούν. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει και αυτά τα 7,5 δις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός να πέσουν το συντομότερο στην αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, ο πέμπτος και έκτος κύκλος της επιστρεπτείας προκαταβολής θα είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει κεφάλαια 3,3 δις. Και σκέφτεται να τα χορηγήσει μέσω του Ταμείου Εγκαιοδοσίας με 2,5 δις και με άλλα 850 εκατομμύρια μέσω του ΤΕΠΗΧ και μάλιστα μέχρι 50.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις. Και έρχεται και κάτι άλλο, είναι το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης, το οποίο μοιράζει 200 δισεκατομμύρια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας αντιστοιχούν 2,8 δις. Οπότε αυτά θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του χρόνου και θα πρέπει να δοθεί αυτή η ρευστότητα στην αγορά. Και από εκεί και πέρα είμαστε δημιουργικοί, είμαστε ευρηματικοί, είμαστε μαχητές και θα τα καταφέρουμε, νομίζω. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτή και έτσι θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Κορκίδη και θα του ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να τρέξει τις διαδικασίες, να πέσουν γρήγορα τα χρήματα στην αγορά, γιατί υπάρχουν τα χρήματα και θα έρθουν και χρήματα, για να αποφύγουμε και τα λουκέτα και την απώλεια θέση
σχέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορκίδη. Και πάλι εγώ καλή και χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και θα τα πούμε με τον νέο χρόνο. Σας ευχαριστώ κέρασμα για την γιορτή μου. Καλά, δεν το γλιτώνετε. Μία ο Χατζησαλάτας που είναι στο Αγιανιού. Μετά το lockdown μου είχε υποσχεθεί να με πάει για κρασί. Μία εσείς Βασίλης, θα έρθω στο επιμελητήριο Πειραιά, ο πρόεδρος του εμπορικού και μηχανικού επιμελητήριου Πειραιά. Και το γλυκό θα το φάω να το ξέρετε, κύριε Κορκίδη. Αν και ο πρόεδρος δεν θέλει ποτέ τέτοιες διαδικασίες για να μπορέσει να κεράσει, είναι πάντα ανοιχτό σε όλα. Είναι και καλά, το ξέρω, είναι και large ο πρόεδρος. Το γνωρίζουμε όσοι είμαστε χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ. Να είστε καλά, κύριε Κορκίδη. Και καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ.